Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη Business News. Μετά από 30 χρόνια η πρώτη πτήση της British Airways από το Λονδίνο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου της Κρήτης είναι πραγματικότητα. Οι πτήσεις της British Airways στο νησί θα πραγματοποιούνται 4 φορές την εβδομάδα, ενώ θα προσθεθεί μία ακόμη πτήση την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου. Το Living Luxuria κυκλοφορεί η χρυσή ευκαιρία. Πρόκειται για τη νέα ετήσια έκδοση για πολυτελείς κατοικίες με στόχο την προώθηση πολυτελών ακινήτων από όλη την Ελλάδα. Η νέα έκδοση κυκλοφορεί αρχικά στην αγγλική γλώσσα και απευθύνεται σε εκείνους που αναζητούν μια υψηλών προδιαγραφών κατοικία στην Ελλάδα. Το νεότευτο κρουαζιερόπλοιο Mindshift 3 της TUI Cruises υποδέχθηκε το λιμάνι του Πειραιά. Το Mindshift 3 ναυπηγήθηκε στη Φιλανδία, είναι μήκους 300 μέτρων με συνολικό αριθμό επιβατών 2.500 άτομα. Πραγματοποιεί κρουαζιέρες στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο με αναχώρηση από τη Μάλτα και προορισμό τον Πειραιά και τη Μύκονο. Περισσότεροι από 80 εργαζόμενοι του ομίλου Titan συμμετείχαν εθελοντικά στην πανελλήνια εκστρατεία Let's Do It Greece, καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία ημέρα. Ο όμιλος συμμετείχε στην εκστρατεία για 4η συνεχή χρονιά, προσφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό σε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Ελευσίνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ξεκίνησε η κυκλοφορία του νέου smartphone Honor 4C της κινέζικης Huawei. Η συσκευή διαθέτει 2 κάμερες, το μπροστινό και το πίσω μέρος της, ενώ η τιμή του ξεκινά από τα 118 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν και για σήμερα οι ειδήσεις του Business News.